Δηλαδή, αν φύγει το Δουνουτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Παπανδρέου, θα έχει φύγει το χρέος. Θα έχουμε σταθεί στα πόδια μας. Έτσι, μονομιάς, αυτή είναι η λύση. Νομίζετε ότι θέλουν αυτοί να μας χρηματοδοτούν? Γιατί μιλάτε σαν να θέλουν αυτοί να μας χρηματοδοτούν. Κάποιοι φέρνουν θεωρίες συνωμοσίας ότι ήθελαν την Ελλάδα υπό εποπτεία. Ποια εποπτεία? Τα λεφτά τους μας δίνουν, κύριε Τσίπρα. Τα δικά τους λεφτά. Ποιος δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός οποιασδήποτε χώρας θα ήθελε να βγαίνει με το δίσκο για να μαζεύει λεφτά από άλλες χώρες? Και να τα ακούει και από πάνω. Να ακούει τα σχόλιανά του. Κανένας δεν το θέλει. Σίγουρα όχι εγώ. Αλλά εγώ δεν το κάνω, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, για την πάρτι μου. Το κάνω για την Ελλάδα, το κάνω για τον συνταξιούχο, το κάνω για τον εργαζόμενο, το κάνω για τη μικρομεσαία επιχείρηση, το κάνω για τον καταθέτη, το κάνω για τη νέα γενιά. Πολύ εύκολα λοιπόν να φύγουμε, να πούμε φύγετε. Την επόμενη μέρα δεν θα είχαμε να πληρώσουμε όλους τους δημόσιους υπάλληλους και συνταξιούχους μαζί. Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι ευχάριστο, το μνημόνιο δεν είναι ευχάριστο, το φάρμακο δεν είναι ευχάριστο και η θεραπεία θέλει και αφοσίωση και συνέπεια. Μην φανταστείτε ότι δεν αντιλαμβάνομαι ότι οι συμπολίτες μας περνούν δύσκολες στιγμές. Το ξέρω, είμαι δίπλα τους όσο πιο πολύ μπορώ.